Καλώς ορίσατε φίλοι μου και αγαπημένες μου φίλες στο κανάλι μου Rose TV, σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού μας. Στο κανάλι ανεβάζουμε τηλεοπτικά θέματα, από σειρές και reality. Επεισόδιο 86. Ο Αράς αρχίζει να έχει αναλαμπές από το παρελθόν του. Ένα κλειδί που βρέθηκε μαζί του στο σημείο του ατυχήματος ίσως να είναι το κομμάτι του παζλ που θα βοηθήσει να αποκαλυφθεί η ταυτότητα και η παλιά του ζωή. Εν τω μεταξύ, ο Μελίχη ανακαλύπτει πως η Ντερίν μπορεί και περπατά ξανά αλλά το κρατά κρυφό από όλους. Έτσι, ζητά τη βοήθεια της Γιονούλ για να καταστρώσουν ένα σχέδιο ώστε να την αναγκάσουν να σταματήσει τα ψέματα. Τέλος, ο Βολκάν για ακόμα μια φορά δεν μπορεί να συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι η Ασυγιά δίνει την προσοχή της σε έναν άλλον άντρα, ακόμα και αν πρόκειται για ασθενή. Επεισόδιο 87. Προκειμένου να σταματήσει το θέατρο με την αναπηρία της Ντερίν, η Γιονούλ την αναγκάζει να ξεκινήσει ξανά φυσικοθεραπεία. Η Ντεριά υποψιάζεται πως ο Αράς ίσως να αισθάνεται κάτι περισσότερο για την Ασυγιά από την ευγνωμοσύνη ενός ασθενή προς το γιατρό του. Ο Βολκάν νιώθει απελπισμένος, γιατί οι προσπάθειες του να πλησιάσει ξανά την Ασυγιά συναντούν και πάλι ένα εμπόδιο, που αυτή τη φορά δεν πρόκειται να ξεπεραστεί τόσο εύκολα. Επεισόδιο 88. Η Μπαχάρ ανακαλύπτει τυχαία πως όχι μόνο η Ντερίν μπορεί και περπατά ξανά, αλλά και ο Μελίχη και η Γιονούλ το γνωρίζουν και δεν λένε τίποτα. Ποιο είναι το σχέδιό τους? Εν τω μεταξύ, η Ντερίν έχει ξεκινήσει τη φυσικοθεραπεία και δεν θα είναι πια καθόλου εύκολο να κρατήσει το μυστικό της. Αργότερα, ο Αράς ανοίγει την καρδιά του στην Ασυγιά και της εξομολογείται τα πραγματικά του συναισθήματα για εκείνη. Η Ασυγιά θέλει να αφαιθεί σε αυτή την περιπέτεια, όμως το άγνωστο παρελθόν αυτού του μυστηριώδη άντρα την γεμίζει ανασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ φίλοι και φίλες που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και κλικ στο καμπανάκι, για να μην χάνετε τα επόμενα βίντεο που θα ανεβάζουμε στο κανάλι.